Με συντελεστή 22% φορολογούνται φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, των οποίων το εισόδημα φτάνει έως και τις 25.000 ευρώ. Για τις επόμενες 17.000, ο συντελεστής ανεβαίνει στο 32%. Για εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ, έχουμε το 42%. Αυτή είναι η κλίμακα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Επίσης, υπάρχει κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία αυτή ορίζει στο 26% για εισοδήματα μέχρι 50.000 ευρώ και από 50.000 ευρώ και πάνω στο 33%. Τα εισοδήματα από ενίκεια ή κινητές αξίες φορολογούνται αυτοτελώς με 10% αν δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ ετησίως και το υπόλοιπο με 33%. Για τις αποδείξεις, ότι φέτος το όριο είναι στο 25% του φορολογιστέντος εισοδήματος. Μεγάλη προσοχή επίσης πρέπει να δοθεί και στα τεκμήρια διαβίωσης. Συνταξίχος, όχι μόνο αυτό. Δεν έχουν σκεφτεί το τεκμήριο που βάζουν στα σπίτια φέτος. Έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ προβλέπεται για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες της πρώτης κλίμακας, ενώ μειώνονται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ πάνω από τις 25.000. Η εξόφληση των δόσεων ορίζεται στο τέλος Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Δηλώσει καθαρίζονται με την υποβολή τους. Υπάρχει η καθάριση και το καθαριστικό τυπώνεται αυτόματα. Οπότε υπάρχουν και συγκεκριμένες τρεις προθεσμίες που προαναφέραμε για την καταβολή του φόρου. Όχι ακόμα, γιατί έχουμε μισθούς. Στην περίπτωση των φορολογουμένων που παρουσιάζουν έστω και ένα ευρώ εισόδημα, φορολογούνται λόγω του τεκμηρίου διαβίωσης. Για κάποιον ο οποίος έχει έστω και 5 ευρώ τόκους, με 3.000 τεκμαρτό εισόδημα, θα πάμε με το 10% και όχι με το 22%. Άρα και δεν θα έχει την έκπτωση του φόρου των 2%. Άρα θα πάμε λοιπόν για 300,50 λεπτά. Τα έχουν πρωτοκλώσει. Οι ίδιοι οι λογιστές δεν ξέρουν να απαντήσουν. Ο Ντουκάτσης τα είπε προχθές στην τηλεόραση. Ο Ντουκάτσης. Αυτά έχω να πω. Νέα τηλεόραση. Σε νέα. Ο Ντουκάτσης τα είπε αυτά. Το Υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται επίσης από το 2015 στην εφαρμογή της μνημονιακής υποχρέωσης, η οποία ορίζει την καταβολή 200 ευρώ το μήνα σε όσους δεν έχουν καθόλου εισόδημα, προσαυξημένο μάλιστα κατά 70 ευρώ για τη σύζυγο και κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό είναι το σκεπτικό, να εξασφαλίσει ένα ανοιχτό όριο διαβίωσης, αν μπορεί με αυτό το ποσό βέβαια κάποιος να το εξασφαλίσει αυτό.